Και να πάμε και στη Σάμμο να κάνουμε μια πάλι μια φωτιά στην ιστορία όπως κάναμε προηγουμένως εκεί με την Λέσβο. Γιατί υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας. Πώς ήταν κάποιες παραλίες της χώρας μας και συγκεκριμένα εκεί στο νησί της Σάμμου πριν από 50 χρόνια. Θα μας πει τώρα τις πληροφορίες ο Χάρης. Έλα, Χάρη Ζαβουδάκη. Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Σάμμο, από την όμορφη Σάμμο. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες, εδώ στα στενά της Μικάλης. Έχω μαζί μου τον κύριο Θανάση Βοριά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εξαριστικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Ψηλής Σάμμου. Βέβαια, σκέφτηκαν ότι εκτός από την πολύ όμορφη παραλία, την οποία θα πρέπει να διατηρούν ως κόροι οφθαλμού, γιατί όπως ξέρετε εδώ έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό τουριστών που έρχονται κάθε φορά στο νησί μας. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν και την ιστορία αυτής της παραλίας που βαστάει από το 1958. Θανάση, πώς σκεφτήκαμε αυτή την έκθεση, την υπαίθρια έκθεση, πλάνα βλέπετε, σας έχει στείλει ο Αλέξανδρος ο Στρατής. Αρχικά σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα λεύκωμα με τις δράσεις από τα μέσα του περασμένου αιώνα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Δεν κάναμε ακόμα το λεύκωμα, οπότε προτιμήσαμε να κάνουμε μια υπαίθρια φωτογραφία, να τη βλέπουν αρχικά οι επισκέπτες και οι κάτοικοι εδώ και να αναπολούν το παρελθόν και να δούμε ότι έχουμε μια πραγματική συνέχεια ομαλή. Χωρίς να αλλοιώνουμε το περιβάλλον και να υπάρχει. Αυτό διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει αλλίωση μεγάλη όπως παλιά είναι η θάλασσα, ακόμα έτσι, η παραλία μάλλον. Έχει. Σωστά, η παραλία παραμένει ίδια, έχει βελτιωθεί βέβαια προς το καλύτερο με παροχές, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο της ομαλής ανάπτυξης. Θα ήθελα να ρωτήσω από πού πήραμε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες συλλέχθηκαν από όλες τις παλιές οικογένειες που υπήρχαν εδώ και από την Αυστραλία, από μετανάστες που έχουν φύγει, ήταν κάτοικοι από εδώ. Βέβαια. Και κρατάνε ακόμα τις φωτογραφίες. Και κρατάνε αυτές τις φωτογραφίες. Και μου έλεγες ότι πήγες και στη βιβλιοθήκη. Βεβαίως και στη βιβλιοθήκη της Σάμμου, εκεί αναβρέθηκε η πρώτη αλλοδαπή επισκέπτρια που ήταν το 1958 στην παραλία της Ψηλής Σάμμου. Από ότι εδώ υπάρχει μια φωτογραφία, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι χίπηδες ή όχι. Αν μου επιτρέπετε τώρα και η έκφραση. Ναι. Βεβαίως είναι οι χίπηδες της τότε εποχής, γύρω στο 1970, όπου υπάρχουν, ήταν επισκεψιμότητα πολύ μεγάλη από τότε. Μάλιστα. Ωραία. Εντάχει να σας πω και δύο στοιχεία για τον τουρισμό. Να πω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε μια αύξηση της τάξης του 5%. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου θα αγγίξουμε τους 140.000, δηλαδή τον αριθμό του 2019, ίσως να το ξεπεράσουμε κιόλας. Εντυπωσιακά νούμερα, θα μας τα δώσεις και άλλη μέρα. Ίσως είναι αναλυτική η σύνδεση που θα κάνουμε, Χάρη, για αυτό το θέμα. Ας μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Ωραία ιδέα. Να δούμε και άλλες παραλίες. Ήταν όμορφα να βλέπουμε πώς ήταν πριν από 50 και 70 χρόνια. Φημισμένες παραλίες.